Δεν το βλέπανε από το σκοτάδι. Όχι, έχω ένα ρεπορτάζ. Τι, αποκαταστάθη πριν από μισή ώρα το ρεύμα στην κλειά τη Βικελίδη. Το 10% το πλήρωσε κάποιο. Τα κατέβασε στην κλειά. Τι έγινε. Πήγε ο Καρυπίδη και του λέει το εξή: ακούστε ρε παιδιά, λέει. Εγώ είμαι Ολυμπιακό. Έτσι. Αλλά δεν, τον Άρη τον κλέψαν οι Αριανοί. Οι κλεφταράδε, οι Μουργολίκοι είναι οι Αριανοί στον Άρη. Οι Μίξ κτλ. Όλοι αυτοί οι αληθαράδε, εγώ τι φταίω. Εραστέχνη Άρη είχαν να πούμε όλοι ο Σκόρδα και ο Μόρδα και οι υπόλοιποι του σουπεράδε τη εκείνη τη εποχή. Αυτοί όχι δεν πληρώνανε, αυτοί δεν τα παίρνουν κιόλα. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα, εγώ φταίω του λέει. Και τι να κάνουμε κύριε Καρυπίδη, τώρα που ήρθε η Νέα Δημοκρατία λέει, γιατί εγώ δεν ήμουν με τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Καρυπίδη, θέλω μια καλύτερη ρύθμιση να πούμε. Και τι να κάνουμε λέει. Κοίτα, Ραστέχνη λέει δεν έχω. Έχω εδώ ένα ρακέντητο να πούμε τον Ψηφίδη, ο οποίο ρακέντητο σε εισαγωγικά παραγωγικά ρακέντητο να πούμε. Δεν του δίνω φράγκο, ξέρω εγώ κτλ. Κάθεται εκεί, δεν έχω Ραστέχνη. Ωραία, τι να κάνουμε. Βάλτε μου λέει ένα ρολόι καινούριο και το παλιό ρολόι κάτω όπω το τραγούδι του Καλαζή, το παλιό ρολόι του. Το ρολόι για να το πάρω. Όχι, το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού στάθηκε στην ώρα του αποχωρισμού. Είχε τα βασιλεύσει και δεν μίλαγε και χάθηκε μέσα στα απόβλαδα. Δηλαδή δεν πρόκειται να πάρετε ποτέ. Είστε και κλεφταράδε εσεί στη ΔΕΗ. Βάλετε την ίδια τη ΔΕΗ μέσα. Σιγά-σιγά σα πληρώσω εγώ. Και τι να κάνουμε κύριε Καρυπίδη. Πήρε ένα-δύο υπουργού ο Καρυπίδη έμαθα και του λέει να πούμε. Θα σου βάλουμε καινούριο ρολόι, αλλά να το πληρώνει. Και ξεκινάει καινούριο ρολόι. Αν αυτό είναι σκάνδαλο, δεν ξέρω τώρα. Μα που είναι υποξίδε, είναι σκάνδαλο αυτό. Βάλανε καινούριο ρολόι, 0 και πληρώνει ο Καρυπίδη το καινούριο ρολόι. Η ΠΑΕ Άρης όμω μπήκε μια υπογραφή ότι θα πληρώνει η ΠΑΕ Άρης το ρεύμα, τη Χαριλάου, γιατί ο Ραστέχνης Άρης είναι ρακέντητο, να πούμε. Τι με είναι.